έκθεση, πολύ θεματική. Και το πιο σημαντικό από όλο είναι ότι είναι από Γρεβινιώτες χειροτέχνες. 46 άτομα πήραν μέρος. Οργανώθηκε από την ομάδα Δημιουργό. Ναι. Είναι 8 γυναίκες οι οποίες ερασιτεχνικά δημιουργούν. Και αμέσως τα αποκτήθηκαν άλλοι 40 καλλιτέχνες και υπάρχει αυτό το θέμα. Η έκθεση στηρίχθηκε από όλους τους Γραβινιώτες, από τα σχολεία. Ό,τι βλέπετε τα έδρανα αυτά ό,τι έχουμε, τα έχουμε από σχολεία, το ίδιο δημοτικό, από τη βιβλιοθήκη, από το Zoom, μας έδωσε η κύριο Θρανία, από το κέντρο πολιτισμού. Έχουμε χορηγούς τον κύριο Κόκκινο, τον κύριο Σαββίδη και, τον Γερμανό, το κατάστημα που μας τύπωσε δωρεά τις φωτογραφίες. Όλοι βοήθησαν, ακόμα και η καθαρίστρια του κτίριου έδωσε τον εαυτό της για να γίνει το κτίριο όμορφο. Και έξω η καθαρίστρια της πόλης καθάρισε το κέντρο πολιτισμού. Όλοι συμβάλαμε και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για να γίνει. Μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο Άγιον Όρος και δεν μπορεί να ήταν εδώ. Τον εκπροσωπώ και μεταφέρω τις ευχές του και κοντά στις δικές του ευχές να προσθέσω και τις δικές μου ευχές, την αγάπη μου, τα συγχαρητήριά μου σε όλους, πρώτα στους καλλιτέχνες εδώ, στους αυτούς οι οποίοι φωτογράφησαν, ζωγράφησαν, κατασκεύασαν τα έργα τα οποία εκθέτονται, αλλά και σε όλους τους υπολείπους οι οποίοι είχαν την δυνατότητα, την ευκαιρία, την θέληση να παρουσιαστεί αυτό το ωραίο σύνολο για να χαρούμε τα έργα των συνανθρώπων μας και να τους ευχηθούμε ο Θεός να είναι μαζί τους, να τους δυναμώνει για να συνεχίσουν την προσπάθεια, την χειροτεχνική, η οποία όταν προσπαθούμε βγαίνουν καλλιτεχνήματα τα οποία θαυμάζουν. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στις επιδιώξεις και στους σκοπούς της εκθέσεως. Πραγματικά μας κάνετε μια πολύ καλή έκπληξη. Τα Γραβανά έχουν μια παράδοση στην τέχνη, έχουν μια παράδοση στον πολιτισμό και με αυτή την εκδήλωση δίνεται η δυνατότητα σε όλο το καλλιτεχνικό δυναμικό των Γραβανών να εκφραστεί και σε εμάς η δυνατότητα να γνωρίσουμε τα έργα τους. Είναι αλήθεια, αγαπητέ Πρόεδρε και Αντιδήμαρχε, ότι σε αυτό το κομμάτι η πόλη υστερεί και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το καθιερώσετε και όλοι μαζί, μια κοινωνική οριάσεις μας εδώ, να δώσουμε λίγο περισσότερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Τέχνη και πολιτισμός, ίσως είναι τα οχήματα, τα οποία πέρα από την ανύψωση του ανθρώπου, μπορούν να δημιουργήσουν και ένα άλλο εισόδημα για τα Γραβανά και μια άλλη πηγή προσέλευσης ανθρώπων για τα Γραβανά και μακάρι να δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και μια αίθουσα η οποία λείπει από τα Γραβανά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακότατο το αποτέλεσμα που όλοι σας και όλοι μας βλέπουμε σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία και από κοντά να δούμε τις δημιουργίες όλων. Καλή δύναμη πριν από όλα στους καλλιτέχνες και σε όλους σας, αγαπητέ Δήμαρχε, γιατί όλοι βιώνουμε μια δύσκολη και σκληρή συγκυρία αυτή την εποχή. Να έχετε δύναμη πριν από όλα, να συνεχίσετε να δημιουργείτε και το αυτονόητο ότι όλοι μας, και το λέω όλοι μας εδώ οι θεσμικοί, αναφαδών στο πλευρό σας, δίπλα σας και όπου μας χρειαστείτε, θα είμαστε κοντά σας. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίσετε να δημιουργείτε και να έχετε έμπνευση. Συγχαρητήρια στον Δήμο για την πρωτοβουλία που έχει πάρει. Συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της όμορφης πραγματικά εκδήλωσης. Συγχαρητήρια σε αυτούς που εθελοντικά και με το μεράκι φτιάξαν αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο θέαμα. Εύχομαι να συνεχιστούν τέτοιες εκδηλώσεις. Από την πλευρά μας όπου μπορούμε να βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε. Και σήμερα νομίζω ότι είναι η μέρα των πολύ έντονων εκδηλώσεων και εδώ αλλά και στη πλατεία. Πραγματικά έχει βγει έξω ο κόσμος, έχει και καλή μέρα. Λοιπόν, να είστε καλά και καλή μέρα και από πάνω. Η σημερινή μέρα πιστεύω ότι ανήκει στους δημιουργούς, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει αυτή την όμορφη έκθεση. Αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί μέσα στους δύσκολους καιρούς αυτούς δείχνει ότι ο λαός μας έχει το κουράγιο να δημιουργήσει, έχει το κουράγιο να
κοιτάξει το μέλλον για κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι η σημερινή έκθεση να είναι ένα ένασμα του χρόνου, να μην έχουμε 46 εδώ 46 παρουσιάσεις, να έχουμε τις διπλάσεις. Αυτό θα είναι, το, πιστεύω, το αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να προσφέρει η σημερινή έκθεση. Σας ευχαριστώ. Δημιουργήσαμε μία ομάδα που την ονομάσαμε Δημιουργό και ξεκίνησε από το μεράκι και την αγάπη για την τέχνη. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε και προλαπλασιαζόμασταν. Η έκθεση βέβαια, η δημιουργία αυτής της έκθεσης που είμαστε όλοι εδώ, οφείλεται καθαρά στην πρωτοβουλία της κυρίας Καραλιόλιου, η οποία έστησε όλο αυτό το πράγμα και αρρωγός μας από την πρώτη στιγμή ήταν ο Δήμος Βρεβενών, ο οποίος μας έχει παραχωρήσει και την αίθουσα δίπλα στη βιβλιοθήκη και συγκεντρωνόμαστε κάθε Δευτέρα για όσους ενδιαφέρονται στις 6 το απόγευμα, όλη τη διάρκεια του χρόνου, για να μαθαίνουμε καινούργιες τεχνικές. Αν κάτι καινούργιο προκύψει, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που είσαστε δίπλα μας. Θέλαμε επίσης τη βοήθειά σας, γιατί η βιβλιοθήκη μας, παραχωρούν τη βιβλιοθήκη, ο κύριος Σίγμος Ζαγκανίκας τέλος πάντων, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά χρειαζόμαστε διπλάσιο χώρο, χρειαζόμαστε χώρο γιατί έχετε πολλοί κόσμος, έναν μόνιμο χώρο και το ζητάμε να γίνει, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ερχόταν και έφευγε. Δεν μπορούσε μια βιβλιοθήκη να χωρέσει τόσο κόσμο, το έχουμε εντοπίσει και το ζητάμε να μπει αυτό σε έναν δρόμο. Αν υπάρχει μια πρόταση, να πάρουμε το χώρο εδώ πέρα. Από το Σεπτέμβριο, έτσι. Το χώρο να γυρίσω κάτι. Επειδή η Δεσκάτη έχει ένα αξιόλογο δυναμικό, να του προσεγγίσουμε λίγο, να του δώσουμε για αυτού την ευκαιρία να εκφραστούν. Γιατί σε εκείνο και το Δήμο είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Άλλη φορά θα γίνει θεματική, τώρα είναι πολύ θεματική. Θα γίνει μόνο ζωγραφική, μόνο φωτογραφία, μόνο γιορτινή. Σίγουρα δεν υπολοιπόμαστε ούτε σε δημιουργία, ούτε σε έμπνευση, ούτε σε καλλιτεχνία. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο Δήμος επεξεργάζεται μια παλιότερη μελέτη που αφορούσε τη δωρεά του κυρίου Στεργιάδη με συγκεκριμένη έκταση, έτοιμη μελέτη. Προσπαθούμε να την ενδέξουμε στο νέο ΣΕΣ και έχουμε την πεποίθηση ότι θα υλοποιηθεί. Θα είναι χώρος πινακοθήκης, θα είναι χώρος έκθεσης και με όλες τις προϋποθέσεις και τις αίθουσες που χρειάζεται για να μπορεί να δημιουργήσει κάθε καλλιτέχνης. Thank you.